Τώρα, ξεκίνησε τις εργασίες του το τρίμερο συνέδριο με θέμα μεταπολίτευση 50 χρόνια μετά, που συνδιοργανώνει η Καθημερινή, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνικό Παρατηρητήρι του London School of Economics. Εκεί μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός και ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στην Πινακοθήκη. Να δούμε ποια είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιάννη. Είναι μια συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχυλά, τον διευθυντή της Καθημερινής και τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωστή. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε διάφορες φάσεις της μεταπολίτευσης, εστιάζοντας αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά σία, λέγοντας πως όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά με τη μεταπολίτευση διαχειρίστηκαν το θέμα της Τουρκίας προασπίζοντας τα εθνικά μας συμφέροντα. Ρωτήθηκε αν υπάρχει δυνατότητα να λυθεί το θέμα, το τεράστιο θέμα της και η βασική διαφορά που είναι η υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κάτι τέτοιο για να γίνει θα πρέπει να επαναχωρήσει η Τουρκία από τις μαξιμαλιστικές θέσεις τις οποίες έχει θέσει, διότι η Ελλάδα έχει μια σταθερή γραμμή πάνω σε αυτό το ζήτημα που δεν αλλάζει, τονίζοντας όμως ότι είναι θετικό πως όλο το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.